Πάμε τώρα, πάμε χαρά, Λεμονή, σε σένα, γιατί πρώην δήμαρχος πιάστηκε στα χέρια με πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης τους. Για πες μας, τι ακριβώς έγινε. Ναι, στην Κόρινθο έγινε αυτό. Πραγματικά ξέφυγε η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ύβρις ήταν διαδοχικές και του πρώην δημάρχου και πολιτών. Αυτές οι σκηνές ντροπή σημειώθηκαν με τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Πνευματικό, να βγαίνει εκτός εαυτού και να πιάνεται στα χέρια με πολίτες, όταν πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Σπούρος, που ανέφερε για το θέμα των γηπέδων αντισφαίρησης στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, ότι ο προηγούμενος δήμαρχος είχε τάξει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πως θα πάρει το Corinthian Palace για να κάνει γλέπια, γάμους και βαφτίσεις. Ακολούθησε βέβαια ένας χαμός. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε έχουμε να ρωτάει... Έχουμε φυσικό ήχο στον καυγά. Ακούγονται πάρα πολλές ομολογίες μέσα στον καυγά, οπότε είναι δύσκολο να το λύσουμε. Όχι, γιατί δεν μπαίνει μπίψο. Βάζε φούλα να βλέπουμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα λίγο. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα που έχει γίνει ο ξεσηκωμός. Ακούγονται πολλά γαλλικά. Πολλά γαλλικά. Εδώ βλέπουμε... Εδώ βλέπουμε πώς τρέχει εκεί ο συγκεκριμένος με το λευκό πουκάμισο. Αρπάζονται εκεί. Δείτε εικόνες. Δείτε εικόνες ντροπής. Αυτό σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ξύλο λοιπόν, ξύλο στα χέρια με πολίτες. Ο πρώην δήμαρχος βλέπουμε εδώ με πολλά γαλλικά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε το βίντεο με φυσικό ήχο, γιατί... Τα περισσότερα από αυτά τα οποία ακούγονται είναι ακατάλληλα. Δείτε εικόνες. Εν έτη 2023, το τι γίνεται. Δείτε εδώ. Και βέβαια διεκόπη συνεδρίαση, έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Πού να συνεχιστεί με αυτό που έγινε. Ήταν πίσω που κλείεται. Μάλιστα.